όλοι μαζί τη Μακεδονία της Ακουστή. Ακουστή παντού. Μακεδονία της Ακουστή. Αυτή δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, αλλά εθνικό, πατριωτικό. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, ότι λένε μερικοί που όταν συγκεντρωνόμαστε για τα συλλαλητήρια, είμαστε τρομοκράτες. Εμείς ποτέ δεν πήγαμε, ιδίως οι κληρικοί, σε καμιά τρομοκρατική οργάνωση να διαλαλήσουμε εναντίον άλλων ανθρώπων. Ούτε είμαστε ναζιστές και φασίστες, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν. Αντίθετα, η Εκκλησία... Αντίθετα, η Εκκλησία είναι πιο οπτό δημοκρατικός θεσμός. Μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει άρχων και αρχόμενος, αλλά όλοι είμαστε δούλοι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν είμαστε λοιπόν ούτε τρομοκράτες, ούτε ναζιστές, ούτε φασίστες, ούτε είμαστε αναρχικοί. Όπως μας χαρακτηρίζουν πολλοί από τους αντίθετους με εμάς και τα Θέλω από εδώ, μαζί με όλους εσάς, μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, να ενώσω τη φωνή μου και να στείλουμε ηχηρό μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε στους δρόμους και στις πλατείες. Θα μείνουμε εδώ μέχρι τη ματέωση της συμφωνίας. Δεν θα εφησυχάσουμε όπως κάναμε δεκαετίες τώρα. Θέλω να σας συγχαρώ όλους και έναν έναν προσωπικά που είστε εδώ, που είστε και σε αυτή τη συγκέντρωση. Με τους περισσότερους από εσάς διαδηλώσαμε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πέλα, στο Πισοδέρι και έτσι θα συνεχίσουμε. Η παρουσία σας θα ματαιώσει την ολοκλήρωση της συμφωνίας στην πράξη. Καλούμε λοιπόν όλες τις πολιτικές δυνάμεις να μην επικυρώσουν τη συμφωνία και να αγωνιστούν με στένος για την ανάκλησή της. Ζητούμε τέλος να διενεργηθεί δημοψήφισμα στο οποίο θα κληθεί να αποφασίσει ο ελληνικός λαός και μόνον.